Γιατί όμως να επιλέξει κάποιος να έχει τους ανεξάρτητους Έλληνες μέσα στη Βουλή και να μην δώσει για παράδειγμα την ψήφο του κατευθείαν σε Νέα Δημοκρατία ή σε ΣΥΡΙΖΑ, ή εάν θέλει κάποιο αντιμνημονιακό κόμμα, γιατί να μην πάει, ας πούμε, στη Λαϊκή Ενότητα για παράδειγμα. Κοιτάξτε. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες παραμένουμε σταθεροί και στις αρχές μας και σε όλα αυτά τα οποία υπερασπιζόμαστε μέχρι σήμερα. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Το παραδέχτηκαν πλέον και επίσημα. Είναι αυτό το οποίο φωνάζαμε όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθήσαμε να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία την οποία η προηγούμενη διακυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, που τους είχε προσφερθεί από την Τρόικα, είχαν πει ναι, ψηφίστε την πάση θυσία με νύχια και με δόντια. Είναι δυστυχώς θλιβερό να προσπαθούν να εξισώσουν 5 χρόνια κακής διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ με 7 μήνες σκληρής διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες. Είναι η πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης που μία κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε αυτά τα θλιβερά μνημόνια που μας έφερε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο κόσμος δεν ξεχνάει. Διαπραγματευτήκαμε πολύ σκληρά, δεν υπολογίσαμε ούτε το κόμμα μας, ούτε την πολιτική μας, αν θέλετε, πορεία, παρά μόνο το συμφέρον του ελληνικού λαού και της Ελλάδος. Και μια κακή συμφωνία που είχαν προσφέρει οι εταίροι στους προηγούμενους, την οποία είχαν αποδεχτεί στο σύνολό της, εμείς κάτω από δύσκολες συνθήκες και όρους, καταφέραμε κάτω από αυτές τις δεδομένες, πολύ σκληρές στιγμές, να υψώσουμε τη φωνή της Ελλάδος, να ακούσει η Ευρώπη ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ζήσει άλλο με σκληρά μέτρα λιτότητας και να φέρουμε μια πολύ καλύτερη συμφωνία με προοπτικές και ελπίδα. Εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες είχαμε 5 υπουργεία σε αυτήν την κυβέρνηση και αποδείξαμε με, αν θέλετε, τον τουρισμό που πέτυχε ιστορικά ρεκόρ, 26 εκατομμύρια αφίξεις τουριστών έναντι του 2014 που ήταν μια εξαιρετική χρονιά με 22 εκατομμύρια, αλλά πάνω απ' όλα πέτυχε 15,5 σχεδόν θα κλείσουμε δις έσοδα, όταν το 2014 έκλεισε με 13,5 δις έσοδα. Δείξαμε λοιπόν ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όταν υπάρχει σχέδιο, εθνική στρατηγική και σκληρή δουλειά. Το Υπουργείο Τουρισμού είναι η εθνική μας οικονομία, είναι άμεσα χρήματα. Και δεν σας κρύβω ότι το 2014 ήταν μια χρονιά success story, μια χρονιά ευημερίας, υποτίθεται, μας το παρουσιάζανε με όλες τις ευνοϊκές συνθήκες. Αυτή η χρονιά ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ήταν μια χρονιά που παλέψαμε, αν θέλετε, να αντιμετωπίσουμε μια σκληρή επίθεση των media απέναντι στον τουρισμό μας, να τραυματίσουν και τον τουρισμό και την Ελλάδα, και αγωνιστήκαμε αυτό να το αντιστρέψουμε, γιατί έτσι αποφολούνται, όπως ξέρετε, όλοι οι ανταγωνιστές και έχουμε πολύ σκληρό ανταγωνισμό στη Μεσόγειο, μέσα από εκλογές, μέσα από δημοψήφισμα και μέσα, αν θέλετε, από τα capital controls, αντιμετωπίσαμε την κρίση και φέραμε αυτά τα ιστορικά νούμερα. Τα υπόλοιπα υπουργεία, στο Υπουργείο Άμυνας που είχε ο κύριος Καμένος, καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε τις αμυντικές βιομηχανίες, να φέρουμε έσοδα περισσότερα στην αγροτική ανάπτυξη που ήταν ο κύριος Γουρίδης, επίσης αποτελέσματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε να επιδείξουμε έργο. Εμείς μιλάμε με έργο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες λοιπόν ήμασταν στα δύσκολα εκεί. Σταθήκαμε με συνέπεια, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και στηρίξαμε την Ελλάδα στα δύσκολα. Αντίθετα, όλα αυτά τα χρόνια ακούγαμε μόνο υποσχέσεις. Εδώ ο κύριος Τηλιανίδης που αναφέρθηκε και είπε, μιλάμε 5 χρόνια για αποκρατικοποιήσεις και τίποτα δεν έγινε. Ναι, αυτό είναι που έχουν καταλάβει οι Έλληνες, ότι τα προηγούμενα 5 χρόνια δεν έγινε τίποτα, ούτε καν διαπραγματεύσεις. Ξέρετε κάτι, μας βάλαν στο μνημόνιο το πρώτο και το δεύτερο, δανειστήκανε 240 δις. Πήρανε, κάνανε και το PSI που ήταν άλλα 160 δις, δηλαδή καταστρέψανε τα αποθεματικά των πανεπιστημίων, των νοσοκομείων, των ασφαλιστικών ταμείων, διαχειριστήκανε. Χρησιμοποίησε όλα τα αποθεματικά τα διαθέσιμα για να μπορέσει με την έλλειψη ρευστότητας που υπήρχε να σταθεί. Όχι, συγγνώμη, είπαν ότι κουρέψανε το χρέος. Μην τα μπερδεύουμε. Λένε ότι κουρέψανε το χρέος, το PSI.
Άρα τι κάνανε, κουρέψανε εμάς, κουρέψανε την οικονομία μας, όχι τους ξένους, όχι τα ομόλογα των ξένων. Και τι κάνανε, διαχειριστήκανε 400 δις για να μας αφήσουν ένα χρέος μεγαλύτερο από αυτό που παραλάβανε. 330 δις με το 180% του ΑΕΠ. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι λέγανε ψέματα θα βγούμε στις αγορές. Πώς θα βγούνε στις αγορές με 180% του χρέους επί του ΑΕΠ. Λοιπόν, όλα αυτά τα ψέματα ο ελληνικός λαός τα κατάλαβε, και ξέρετε οι ψηφοφόροι και παλιοί νεοδημοκράτες, οι οποίοι δεν τους ψηφίζουν πια, δεν τους εμπιστεύονται, αυτή την ανεντιμότητα νιώσανε και αυτή τη σκληρή αντιμετώπιση απέναντι στις κοινωνικές ομάδες που είχαν ανάγκη. Και δεν είναι μόνο τα ψέματα, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπήρξε και μια συγκυβέρνηση συγκάλυψης. Πού είναι η μία και μόνη εξεταστική για το πώς μπήκαμε στο μνημόνιο? Γιατί κουκούλωσαν τις λίστες Λαγκάρτ που τώρα οι εισαγγελείς ανακαλύπτουν ότι όχι μόνο δεν φέρανε τις πραγματικές λίστες, αλλά κρύψανε και άλλα ονόματα τα οποία πιθανόν είναι άνθρωποι πολιτικοί, αν θέλετε, που εμπλέκονται, ή μεγάλοι επιχειρηματίες που έχουν αποκρύψει χρήματα και τα βγάλαν στο εξωτερικό. Κυρία για τη Κουλουρά, λίστα Χριστοφοράκου ή για τις μίζες της Siemens. Τι κάνανε? Και αυτά τα κουκουλώσανε. Για τα εξοπλιστικά. Ξέρετε κάτι, ο λαός έχει κουραστεί πια. Έχει τόσα προβλήματα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κι άλλη ανηλικρίνεια. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά που λέει μια κυβέρνηση να κάνει. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες κυβερνήσαμε 7 μήνες με εντυμότητα, με ειλικρίνεια, με έργο το οποίο φαίνεται και θα φανεί και τους επόμενους μήνες. Όπως σας είπα, παράδειγμα το Υπουργείο Τουρισμού που καταφέραμε μέσα σε 4 μήνες. Ξέρετε, υπάρχει και κλείνω με αυτό. Κλείνω με αυτό γιατί υπάρχει έτσι ένα λογοπαίγνιο. Κάθε φορά που λέμε τι πετύχαμε, λέει μα τα πετύχατε όλα αυτά σε 7 μήνες. Και μετά όταν λέμε ναι τα πετύχαμε, λέει σιγά σε 7 μήνες μην πετύχατε όλα αυτά. Δηλαδή δεν τους βρίσκεις πουθενά. Γιατί προσπαθούν αμυνόμενοι, λοιπόν, και επιτιθέμενοι να υποστηρίξουν την κακή διακυβέρνηση ανεπάρκειας, αν θέλετε και ανικανότητας, που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό το λέω γιατί το έργο φαίνεται, η δουλειά φαίνεται, και πάνω απ' όλα εμείς εγγυόμαστε την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε μια έντιμη διακυβέρνηση, όπως αποδείξαμε ότι κάναμε, και όχι σε μια συγκυβέρνηση συγκάλυψης. Λοιπόν. Ωραία.